ευκαιρία και για έναν απολογισμό. Πώς κρίνετε το ποσοστό που πήρατε, γιατί τη δυσαρέσκεια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ εισέπραξε η δεξιά κυρίως, και ποια είναι η αυτοκριτική σας σε σχέση με την αριστερά γενικότερα? Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και έχουμε και το σύμπτωμα ότι ένας κόσμος πήγε στον κύριο Βαρουφάκη και όχι στην Ανταρσία, ας πούμε, σε άλλα σχήματα της αριστεράς. Πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά? Κοιτάξτε, αυτό εντάσσεται σε ένα πλαίσιο γενικότερο αυτής της καταστροφικής κατάστασης που ζούμε, ας πούμε, με την αρχή των μνημονίων, αν το θέσουμε έτσι, όπου αυτό έχει επηρεάσει όλο το πολιτικό φάσμα. Κατακαιρματισμός δεν υπάρχει μόνο στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά ή στην αριστερά, υπάρχει και στη δεξιά. Παντού υπάρχει. Δεχόταν στη Νέα Δημοκρατία, πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο. Έχουμε όμως και τρομερά μεγάλη αποχή επίσης. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε, αυτά που πρεσβεύουμε, είναι λίγο δύσκολα. Ή φαντάζουν έτσι δύσκολα σε έναν κόσμο. Έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι έχει εμπεδώσει σε έναν κόσμο, ας πούμε, την αντίληψη ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όταν το 12, το 13, το 11, ο κόσμος αντιδρούσε με έναν τρόπο πρωτόγωνο, οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, κάτι ζητούσε. Αυτό το πράγμα το 2015. Ήταν σαφές το πολιτικό μήνυμα τότε στους αγανακτισμένους, στην πλατεία? Το πολιτικό περιεχόμενο ήταν στερεό? Όχι, ήταν αναζητούμενο, ήταν μια δυνατότητα από πολλές πλευρές. Αλλά θέλω να πω ότι με το 2015 αυτό που συνέβη για μένα, και θέλω να το πω έτσι, και αυτό απαντάω σε αυτό που με ρωτάτε, δηλαδή για τα μικρά τα ποσοστά της Ανταρσίας, ας πούμε, που είναι δυσανάλογο κιόλα τη επιρροή που έχει και του σεβασμού που έχει σε έναν κόσμο. Σε κινήματα, σε γειτονιές, δηλαδή έχει ρίζες. Είναι και αυτό ένα θέμα όμως. Το σεβόμαστε, αλλά δεν το ψηφίζουμε. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει είναι και αυτό θέλω απασχολήσει. Αυτό θέλω να πω εδώ, ότι όποιο κόμμα βγει από τα δύο μεγάλα που φαίνεται ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, ή έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα ακολουθήσει, γιατί είναι σε ένα ευρωμνημονιακό πλαίσιο ασφικτικό, ας πούμε, πιεσμένο, θα ακολουθήσει μια πολιτική η ίδια ή θα την επιταχύνει, θα την κάνει καταστροφικότερη. Το ζητούμενο μετά τις εκλογές είναι μια αντιπολίτευση λαϊκή, την οποία μπορεί να την κάνει η Ανταρσία, για να σηκώσει η κοινωνία κεφάλι. Γιατί επειδή είμαστε και σε πολιτιστικό, ας το πούμε, πάνελ, ναι. Εγώ θέλω να πω αυτό. Δεν το είπαμε μόνο στην αρχή, έπρεπε να το τονίσουμε. Σας φιλάμε μια ερώτηση σχετικά. Ωραία. Με τον πολιτισμό. Θα σας πω πολύ γρήγορα εγώ αυτό. Ότι πολιτισμός δεν είναι να μεταναστεύουν 500.000, ας πούμε, νέοι στο εξωτερικό. Πολιτισμός δεν είναι να είμαστε. Με μεγάλη μερία πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήθελαν να μείνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, μπορούμε όλους να τους μετράμε σαν. Όχι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έφυγε τώρα. Δεν μπορεί να φύγει τώρα ξαφνικά σε αυτά τα χρόνια. Να σας τελειώσω αυτό. Ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου παίρνεται, ας πούμε. Η κοινωνία δηλαδή βρίσκει σκεφτούς ανθρώπους. Ζούμε δηλαδή εποχές που δεν μπορεί να πεις ότι νιώθουμε καλά. Νιώθουμε ανασφάλεια. Καλά, σαφώς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να σηκώσει ο κόσμος κεφάλι. Η αυτοκριτική σας, αν θέλετε, στο ερώτημά μας. Ναι. Ποια είναι η αυτοκριτική που κάνετε? Γιατί μας είπατε για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, κατά τη γνώμη σας, έχει παρουσίασει σαν μοναδική, σαν μονόδρομο την πολιτική που εφάρμοσε. Η δικιά σας αυτοκριτική ποια είναι? Ποιες διεργασίες συμβαίνουν εντός της Ανταρσίας? Η Ανταρσία, όπως όλα τα σπίτια, πιάστε όλο, και από τους παρευρισκόμενους, δηλαδή τα κόμματα που ανήκουν εδώ, ας πούμε, έχουν προβλήματα, σας είπαμε, την κρίση. Αυτό μεταφράζεται παντού. Η αυτοκριτική μας είναι ότι δεν δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει παραπάνω αυτό που πιστεύουμε, ας πούμε, που πρεσβεύουμε, που έχουμε σαν πρόγραμμα, και δεν μας δίνεται χώρος. Δείτε στις δημοσκοπήσεις. Δεν αναφέρεται, δεν ρωτάνε για την Ανταρσία. Θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό. Σε κάποιες καταγράφεστε. Καταγραφόμαστε, αλλά. Αυτό είναι απάντηση. Δεν είναι ερώτηση, θα ψηφίσετε Ανταρσία ναι ή όχι. Είναι απάντηση. Αν ψηφίσει, αν ο κόσμος απαντήσει Ανταρσία, καταγράφεται. Το ξέρω, σας λέω το εξής. Πόσα κόμματα σκεφτείτε, και έχει να κάνει με την ερώτηση που μου κάνετε, έχουν περάσει τα τελευταία 10 χρόνια, που είναι κατασκευές, ας πούμε, όχι δικές σας, της εκπομπής σας ή και της ΕΡΤ, ας πούμε, δηλαδή των μέσων, για κάποιο λόγο να παίξουν ένα ρόλο και να διαλυθούν.
γίνουν. Εμείς σας λέω ότι ζητάμε από τον κόσμο κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν μπορούν τα πράγματα να γίνονται με... χρειάζεται ρήξη. Και η ρήξη δεν είναι τίποτα, δεν μιλάμε για κάτι... μιλάμε για μια αξιοπρέπεια, δηλαδή να, κάνεις, ναι. να πάρεις αποφάσεις που θα σε βγάλουν από αυτή εδώ πέρα την κατάσταση που είναι σαν να ζούμε, ας πούμε, στην εντατική. Άρα ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος σε αυτά που και εσείς προτείνετε. Δεν ρίχνουν την ευθύνη στον κόσμο και εμείς δεν το κάνουμε αυτό καλά, ίσως και με έναν τρόπο που θα πρέπει να το κάνουμε παραπάνω. Μάλιστα. Σαφώς έχουμε και εμείς ευθύνες, όλοι. Κύριε Μουμουλίδη, μήπως τελικά, σύμφωνα με αυτά που λέει ο συναδελφός σας, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ένα συστημικό. Αλλά η Ανταρσία πώς αντιλαμβάνεται αυτό που λέμε πολιτισμός? Ναι, με έναν τρόπο, ηθοποιώσεις. Ναι, ναι. Με έναν τρόπο όλα αυτά που ακούστηκαν, το ξαναλέω αυτό, είναι κάτω από την δαμόκλειο σπάθεια, το πούμε έτσι, με κάτω τον περιορισμό, της Επιτροπίας, παρόλο που λέμε ότι έχουν φύγει τα μνημόνια, έτσι, ό,τι δηλαδή πάει να κάνει κανείς, αν δεν συγκρουστεί με αυτό, θα έχει... Αλλά και πριν το 2010 δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Σαφώς δεν ήταν. Να σας πω τηλεγραφικά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι, ναι. Τέσσερα σημεία. Και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, πιο δειλά βέβαια κτλ, αλλά δεν έχει σημασία το ποσοστό και το μείγμα, παραχωρείται ή εκχωρείται ο πολιτισμός σε μεγάλα ιδρύματα. Δηλαδή γυρνάμε σε μια εποχή με εκείνον που ήταν σπουδαίοι. Με εκείνες υπαρήχθηκε πολιτισμός και τότε, ας πούμε. Αλλά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια, στη διάθεση, ας πούμε... Δεν ισχύει αυτό όμως. Να πω τη γνώμη μου. Να πω τη γνώμη μπορώ να κάνω λάθος. Να ολοκληρώσω. Όχι, όχι, γιατί αφήστε είμαστε άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά ένα χώρο. Ωραία. Σε καμία αφήστε να μην ξέρω. Αφήστε να μην ξέρω και να το πω. Δηλώστε λοιπόν ότι δεν γνωρίζετε. Λοιπόν. Μην χρησιμοποιείτε το ΣΥΡΙΖΑ, είναι άδικο. Άδικο για εσάς. Ωραία, ας το πω εγώ και θα κρίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Ο κόσμος ακούει, απλά δεν και μας βλέπει. Λοιπόν, όταν λέτε ότι εκχωρεί στα ιδρύματα, τι εννοείται ακριβώς? Δεν μπορώ να σας το να αναλύσω περισσότερο, γιατί θέλω να πω 2-3 σημεία που είναι πολύ σημαντικά. Αν θέλετε, έτσι κωδικοποιημένα, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο. Καταλαβαίνει κανείς ή μπορεί να ψάξει σε αυτό που σας λέω. Αφήνεται λοιπόν στη διακριτική ευχέρεια ιδιωτών, ας πούμε με εκείνον, αν το θέλετε έτσι, ή ιδρυμάτων, να κανονίσουν, ας πούμε, τον πολιτισμό ανάλογα με το γούστο που έχουν κτλ. Αυτό έχει συνέπειες και εργασιακές και έχει συνέπειες και σε επίπεδο αισθητικής, έτσι. Και με καλά πράγματα πολλές φορές, έτσι. Mm. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό να είναι ευθύνη του δημοσίου, όχι του κράτους. Έχει διαφορά και αυτό. Όχι του κράτους, κάποιου θεού, της κοινωνίας, του δημοσίου. Ένα σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημείο είναι οι εργασιακές σχέσεις, ας πούμε, στον χώρο του θεάτρου. Είναι απελπιστικές. Είναι το ίδιο που συμβαίνει βέβαια και στην υπόλοιπη κοινωνία. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό ακούγαμε ότι οι θεατρικοί επιχειρηματίες πλήρωναν σάντουιτς τους ανθρώπους. Να σας πω πολύ γρήγορα για να μην σας τρώω χρόνο. Απλήρωτοι, εργαζόμενοι, κακοπληρωμένοι, ανασφάλιστοι και με εξαιρέσεις κάποιες φορές. Αλλά αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που σας λέω που υπάρχει και έχει απ' έξω, ας πούμε, επιβληθεί και πρέπει αυτό να σπάσει, γιατί δεν είναι ουτοπικό να σπάσει. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με light πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μας, το 2015. Έκανε κάτι, ξυπνήσαν και στην Ευρώπη, αν θυμάστε. Και μετά ξαναγυρίσανε, αυτά χαθήκαν. Τρίτο, τα ΔΠΘ που ήταν διευθυντής ο φίλος μου, ο κ. Μουμουλίδης, ας πούμε, και ξέρει πώς ανθίσαν κτλ. Είναι, ας πούμε, είναι, και δεν είναι ευθύνη προσωπική αυτό, είναι πολιτικής. Έχουν, ας πούμε, είναι σε μαρασμό που δούλευε κόσμος και. Και 20 χρόνια. Αυτό, ναι. Θα πρέπει όμως να υπάρξει ρήξη με αυτά, μια σύγκρουση. Όχι τίποτα ουτοπικά, δεν είναι τοπικά πράγματα. Είναι για αύριο το πρωί αυτό το πράγμα. Αυτά ήθελα. Ευχόμαστε καλή δύναμη και στους τρεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.